Ένας από αυτούς που έζησαν αρκετά χρόνια τον Γιώργο Ξενίδη στον Ηρακλή ως φροντιστής της ομάδος μαζί με τον συγχωρεμένο τον πατέρα του φυσικά είναι ο Λευτέρης ο Ηλιάδης που είναι τώρα στην γραμμή μας. Λευτέρη, καλή εβδομάδα, αν και το καλή είναι σχετικό γιατί με την είδηση που είχαμε πρωί-πρωί σήμερα Δευτέρα νομίζω ότι έχει σοκαριστεί όλη η οικογένεια του Ηρακλή και εσύ φυσικά πάρα πολύ καθώς τον έζησες για πολλά χρόνια στα αποδυτήρια του Ηρακλή, ταξίδια, τα πάντα. Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα. Ναι, δυστυχώς δεν είναι καλή εβδομάδα νομίζω για τον Ηρακλή αυτή. Όπως έκλεισε από την προηγούμενη εβδομάδα με την απώλεια του κυρίου Τάκη, του Κόμνου. Την κορούλα. Με τη Βασιλικούλα, ναι, και δυστυχώς με το νέο αυτό που μάθαμε σήμερα πρωί για τον Γιώργο. Δυστυχώς δεν είναι καλή εβδομάδα, τουλάχιστον δεν ξεκινάει καλά. Καθόλου καλά, γιατί από τη μία μιλάμε για ένα κορίτσι 14 ετών, από την άλλη μιλάμε για τον Γιώργο, τον Γιώργαρο όπως τον αποκαλούσαμε οι περισσότεροι τότε όταν έπαιζε στην ομάδα, 45 ετών, με ανακοπή, πολύ ξαφνική είδηση. Τι θα... Και βέβαια, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι τον βρήκε ο γιος του και που ήταν και ένα μικρό παιδί και Ήταν τα μαζί, στον λοιπά, ύπνο ήταν μαζί, ναι. το Ήταν κάνει αγκαλιά. ακόμα δυσκολότερο. Εγώ μπορώ να καταλάβω λίγο την άποψη ότι και εμένα ο γιος μου είναι 14 χρονών και νιώθω λίγο τον πόνο του κυρίου Τάκη σε αυτή την περίπτωση, καθώς και της οικογένειας του, αλλά φυσικά και τον πόνο που θα έχουν οι οικείοι του Γιώργου, γιατί εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα, 45 χρονών. Εντάξει, κακά τα ψέματα, εγώ είμαι 50, αλλά δεν θεωρούμαστε ακόμα γέροι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια ηλικία που Αλίμονο, μπορούμε να αλίμονο. κρίνουμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κάτι ξαφνικό, έτσι. Πας να Έτσι κοιμηθείς και ακριβώς, δεν έτσι ξυπνάς ποτέ. ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν έδειχνε κιόλας, δηλαδή δεν προμηνύει από έναν Όχι, τέτοιον όχι. άνθρωπο. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιώργος, αν μου επιτρέπεις να πω, στην ομάδα δεν διακρίθηκε ποτέ για το ταλέντο του το ποδοσφαιρικό, κακά τα ψέματα, αυτό το ξέρουν όλοι. Διακρίθηκε για το πάθος του, διακρίθηκε για το ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε από πολύ μικρός και έφτασε να έχει θέση μόνιμη στην δεκάδα του Ηρακλή και μάλιστα σε χρόνια που ήταν μεγάλοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Το γνωρίζεις εσύ πολύ καλά, Βεβαίως. όπως και οι πολλοί συνοπαδοί μας. Δύσκολα, 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 τι να σου πω, είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει. Όταν μαθαίνεις ειδικά τέτοια νέα για νέους ανθρώπους και δε αγωνιστές σαν τον Γιώργο, συνταράσσεσαι δυστυχώς. Κέρδισε πολλά αυτό που είπες ακριβώς, έχεις απόλυτα δίκιο. Κέρδισε πολλά με το πάθος του, με την αγωνιστικότητά του. Προσπαθούσε πολλές φορές στα παιχνίδια αυτό που λέμε Λευτέρη να μην περνάει τίποτα και όντως δεν περνούσε τίποτα. Έτσι. Έβαλε και γκολ, έβαλε 18 γκολ, δεν είναι λίγα νομίζω. Φυσικά, όχι, όχι, Παρά το ότι εντάξει, ήταν κεντρικός αμυντικός. Και ο Γιώργος, σημαντικά γκολ έτσι με ΑΕΚ, με ναι Ολυμπιακό. βέβαια, ο Γιώργος δεν διακρίθηκε ποτέ για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, το λέμε ξανά. Διακρίθηκε για την αγωνιστικότητά του, για το πάθος που έβγαζε, τουλάχιστον όσο αγωνιζόταν και στον Ηρακλή. Για όλα αυτά, γι' αυτό τον αγαπούσε και ο κόσμος φυσικά. Έτσι. Εντάξει, αυτό που είπες για τον γκολ με την ΑΕΚ, που θυμάμαι εγώ πολύ καλά που ετοιμάζαμε τη φανέλα, αυτό το μου λέγε τη φανέλα να μου βάλεις, αυτή της των παιδιών των οργανωμένων να Από φορέσω το το κάτω. παπάφι νομίζω, το είρα έτσι Ναι, απλά. το παπάφι, το Ναι. παπάφι, το είρα έτσι απλά. Την είχε σαγούρι του, τη φορούσε πάντα σε όλα τα παιχνίδια, δεν έβαζε κάτι άλλο από κάτω, πάντα αυτή τη Και φανέλα με την είχε. ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό νομίζω την έβγαλε. Και με την ΑΕΚ, ναι, θυμάμαι σε έναν αγώνα όταν είχε πάει στην ΑΕΚ και είχαμε παίξει, κάναμε λίγο πλάκα στα αποδυτήρια και τον έλεγα πώς φοράς αυτή τη φανέλα ρε εσύ και τα λοιπά και μου σήκωσε και μου δείχνει από κάτω τη φανέλα του Ηρακλή. Εντάξει. Α, το έκανε και ως αντίπαλος. Που ήρθε στο Καφτατζόγλιο με την ΑΕΚ, φορούσε του Ηρακλή από κάτω. Αυτό και δεν ξέρω φορούσε. πόσοι το γνωρίζουν, γιατί στα μάτια του Ηρακλή τη φανέλα την έχουμε δει όλοι που την φορούσε από κάτω και την έβγαζε στους πανηγυρισμούς, αλλά αυτό που μας λες... Υπήρξε όμως μια δυσκολία. Καταλαβαίνεις τώρα σε μια ομάδα όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πρέπει να ακολουθήσεις κάτι πέρα από το οπαδικό σου συνέστημα. Εντάξει. Τη φορούσε ρε παιδί μου, φορούσε κι άλλα, αλλά τη φορούσε από κάτω πάντα τη φορούσε ο Γιώργος. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί στην ομάδα? Αν σκεφτείς ότι εγώ στην ομάδα επίσημα πήγα το 94,
νομίζω και αυτός κάπου τόσο είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες, τότε είχε αναδειχθεί. Τον πρόλαβα από τη δεύτερη ομάδα νομίζω ακόμα, και μετά που ανέβηκε και ήρθε στην πρώτη και έκανε όλη αυτή την πορεία που έκανε. Τότε νομίζω από τους με τους πιτσιρικάδες τότε ήταν η γενιά με τον Στολτίδη, με τον Κατικαρίδη. Ναι, Κατικαρίδης, ο Βασίλης, ο άλλος συγχωρεμένος. Ο Ανδρεάδης. Ο Ανδρεάδης. Ναι. Ήταν μεγάλη καλή φουρνιά, πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών γενικά. Ο Ξάνθος. Ο Ξάνθος. Άλλο δυνατό παιδί που ήταν άτυχος, είχε τραυματισμούς. Βέβαια. Μέσω 2000 έκανε. Και ο Ανατολάκης είτε σε εκείνη τη γενιά, έτσι. Ναι, ήταν μια εποχή που, εντάξει, κακά τα ψέματα, το φυτώριο του Ηρακλή είχε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, νομίζω. Απέδωσε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και μετέπειτα μην ξεχνάμε ότι με τον Άκη τον Σολτίδη, με τον Μιχάλη, τον Κωνσταντίνου. Ναι. Ήταν μοναδικές στιγμές. Ακόμα θυμάμαι και εκείνα τα χρόνια επί Μυτιληναίου που είχαμε κάνει το μεγάλο μπάμαν, θυμάστε όλοι, ότι ο Γιώργος ήταν ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Βέβαια. Δεν ήταν μια αλλαγή ή κάτι τέτοιο. Μου έχουν πει, εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις, για να το θυμόμαστε, και πραγματικά δεν μπορώ να λέω ήταν, πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να λέω ήταν, είναι θα λέω, ότι εκείνη η φανέλα που ήταν η κολλητή που θύμιζε Εθνική Ιταλίας ήταν η αγαπημένη του. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε μας πει κάτι γι' αυτό, γιατί ήσουν ο άνθρωπος μαζί και με τον πατέρα σου που το πρωί με το βράδυ ασχολούσαν με αυτά, έτσι, με τις φανέλες, με τα ρούχα, με τις φόρμες. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό εκείνης της εποχής. Εκείνη η κολλητή του 2000-2001, κάπου εκεί, Λευτέρη. Εκείνη, ναι, τότε, όταν ήρθε ο κύριος Μυτιληναίος στην ομάδα, λοιπόν, εκείνη... Εκείνη δεν την έβγαζε ο Γιώργος. Η οποία φορέσαμε αυτή τη φανέλα, έτσι, η οποία, να σου δώσω να καταλάβεις, από ό,τι θυμάμαι το story της φανέλας αυτής ήταν... Είχαμε αγοράσει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια από τη Ρόμπε τη Κάπα, γιατί ήταν αποκλειστικά της Κουαντρατζούρα και τα πήραμε εμείς και γίνανε Ηρακλής. Ναι. Και ναι, ήταν, εντάξει, πέρα από τον Γιώργο, ήταν ολονών των ποδοσφαιριστών η αγαπημένη, νομίζω, εκείνη η φανέλα. Έχω την αίσθηση ότι δηλαδή, πολλές φορές, ξέρεις, έμπαινε κόσμος, ζητούσε φανέλα κτλ. Αυτή δεν θα την έδινε με τίποτα. Την είχε για τον ίδιο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πάντα κρατάνε και κάτι για τους εαυτούς τους, έτσι. Σαφώς δίνουν κάποια αναμνηστικά από εδώ και από εκεί, αλλά και αυτοί θέλουν να έχουν αναμνήσεις, πέρα από αυτές που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Αυτό που έβγαζε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή το τσαμπουκά, το νεύρο, το πάθος, το ντου καμιά φορά στον αντίπαλο, στο διαιτητή, τα είχε αυτά τα ξεσπάσματα ο Ξενίδης. Εκτός γηπέδου πώς ήταν, ή στα αποδυτήρια, ή στις αποστολές, τα ταξίδια, Ελλάδα κτλ. Ο Γιώργος, κοίτα, δεν ήταν αυτό που έβγαζε το πάθος που λες εσύ στο γήπεδο, όντως και με τους διαιτητές και με αυτό, δεν ήταν, στα αποδυτήρια δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ ηρεμός. Εντάξει, όπως και οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές γενικά, εκείνο το 90 λεπτό είναι η αδρεναλίνη σου στα ύψη. Πέρα από εκεί, εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, κατά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Απλά, εντάξει, όταν είσαι και παθιασμένος με την ομάδα και σου βγαίνει λίγο παραπάνω αυτό. Αλλά γενικά σαν άνθρωπος δεν ήταν, ήταν ήρεμος. Δεν είχε δηλαδή αμάν και τένα απασχολεί ότι έκανε διάφορα εκτός γηπέδων και τα λοιπά, όπως ώστε να λένε όλοι. Ήταν ένας, πώς να το πω, ένας πορωμένος, ένας παθιασμένος ποδοσφαιριστής, αλλά όσο διαρκούσε ο αγώνας. Αυτό δεν είχε κάτι. Πέρα από εκεί ήταν ένας πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συνεργάτης για μένα, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές τότε για μένα ήταν συνεργάτες. Και αρχηγός, έτσι. Βέβαια, ασχέτως αν είχαμε άλλο δεσμό εμείς, σαν ομάδα και τα λοιπά, ήταν και αρχηγός, φυσικά. Φυσικά, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Λευτέρη, θυμάσαι κάποιο περιστατικό σε αποστολή, σε γήπεδο, σε αποδυτήρια, σε οτιδήποτε που είχε να κάνει με σένα, με αυτόν, έτσι, που δεν θα το ξεχάσει ποτέ, με ένα παιχνίδι, πέρα από γκόλ? Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, Γιώργο μου, είναι
όταν παίξαμε με τον Όφη, αν θυμάσαι, είχαμε χάσει 3-1 νομίζω με ένα πέναλτι που δεν μας είχαν δώσει ο διαιτητής. Και... κάτω στο Ηράκλειο λες. Μπράβο, ναι. Ναι. Και... που θα το κερδίζαμε το παιχνίδι, δηλαδή το 3-1 ήταν πολύ πλασματικό γιατί όλα δείχναν αυτό, απλά με εκείνο το πέναλτι ο διαιτητής καθάρισε λίγο την όλη κατάσταση. Αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι το πάθος, η τρέλα που έβγαινε μετά από όλα τα παιδιά, αλλά κυρίως από τον Γιώργο, γιατί μετά στο αεροδρόμιο της Κρήτης, όταν ήταν να, του Ηρακλείου, όταν ήταν να ταξιδέψουμε επιστροφή, είχε την κακιά τύχη να είναι ο διαιτητής μαζί μας. Oh. Όπου και φυσικά ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι ήταν και ο κύριος Κανελάκης τότε, ήταν τότε στο... κανάλι που μετέδιδε. Ναι, ναι, ναι. Και έτυχε να συνταξιδεύουμε μαζί. Το Super Sport έγινε... τότε, πριν ονομαστεί Nova. Δεν έγινε κάτι το οποίο δηλαδή δεν προπυλακίσανε και τα λοιπά. Απλά ήταν, θυμάμαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως ο Γιώργος και σαν αρχηγός που ήταν τότε, ήταν έξαλλος και δεν ήθελε ούτε καν να. Δηλαδή δεν ήθελε να μπει μέσα στο αεροπλάνο. Δεν ήθελε να μπει στο αεροπλάνο να συνταξιδέψει με αυτόν τον διαιτητή. Δεν θυμάμαι τώρα και το όνομα πιανού ήταν και ποιος ήταν. Δηλαδή αυτό μου είχε μείνει πολύ χαραγμένο βασικά, γιατί έβγαλε μια τρέλα, ένα πάθος, μια αγανάκτηση, γιατί αδιοικήθηκε η ομάδα και αν θυμάσαι και μετά από εκείνο το παιχνίδι ήταν που έφυγε και ο κύριος Μητυλινέος. Ναι, ναι, είναι για το πέναλτι που έκανε ο Βρέντε, ο Ολλανδός, ο ψηλός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Εκείνο, μετά από εκείνο το παιχνίδι είναι που έφυγε. Είπε φεύγω, ναι. Ναι, και μάλλον δεν ξέρω αν είχε... υποθεί τίποτα στα αποδυτήρια. Εμένα μου διαφεύγει της αντιλήψεως μου, δεν το πήρα χαμπάρι να σου πω και την αλήθεια, αλλά μετά από εκεί ο Γιώργος ήταν σε έξαλλη κατάσταση γενικώς. Δηλαδή θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε, νομίζω ήταν και ο Σαπουτσής τότε στην ομάδα. Μου έρχονται έτσι χαρακτηριστικά εικόνες, όπου προσπαθούσαμε να τον συγκρατήσουμε και να τον ηρεμήσουμε, να τον πούμε να μπει στο αεροπλάνο παρόλα αυτά. Πολλές ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε, ειδικά εσύ που τον έζησες περίπου 8 χρόνια νομίζω κάπου εκεί, μέχρι να πάει στην ΑΕΚ και μετά ξαναγύρισε βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Από... ήταν χειρός που πήγε στην ΑΕΚ, θα πω εγώ, ασχέτως που έφυγε κακήν κακός από εδώ και με όλα αυτά που είχαν γίνει, τώρα καλός κακός δεν έχει να κάνει. Αλλά ήταν τυχερός γιατί πήγε στην ΑΕΚ εκείνη την περίοδο που πήρε και το κύπελο, ναι. Με αυτή τη σημεία, όποια συνεισφορά και να είχε, μικρή μεγάλη. Είχε 13 επίσημα παιχνίδια με την ΑΕΚ, αλλά μάλλον δεν άντυχε και ξαναγύρισε. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι γεγονός. Ο Ηρακλής ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του Γιώργου. Μην ξεχνάς ότι ήταν αναντάμ παπαντάμ, έτσι. Ναι, ναι, όλη η οικογένεια, δηλαδή και ο πατέρας. Και όλοι ήταν από χρόνια. Δεν ήταν δηλαδή ένα παιδί που ήρθε, το φέραν από ένα χωριό ξαφνικά και άντε έγινε Ηρακλής. Όχι, από τα Σπλάχνα. Από τα Σπλάχνα. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς η οικογένεια ψηλά αυξάνεται και στα συγκεκριμένα κημητήρια ο πατέρας σου, ο Πέτρος ο Γκαζάς, ο Γιώργος ο Ξενίδης. Ο κύριος Σπύρος ο Θεοφανίδης. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Και πολλοί άλλοι. Είναι πολύ. Και πολλοί άλλοι. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Βεβαίως. Του Γιώργου Ξενίδη, αλλά φυσικά και του κυρίου Τάκη του Κόβνου. Είναι βαρύ το πλήγμα και για τους δύο. Ουράγιο, μόνο αυτό μπορώ να πω. Εντάξει, μπορεί να τα λέμε εμείς απ' έξω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και σε εσένα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.